Φρένο στην αναρχιδόμηση εκτός σχεδίου βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση και το οποίο προκαλεί αντιδράσεις στις τάξεις των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι κάνουν λόγο για οικονομική καταστροφή. Εξελίξεις οι οποίες προκαλούν αντιδράσεις και στο τεχνικό κόσμο του νησιού μας. Πολλά από τα ακίνητα που ξέραμε ότι ήταν οικοδομήσιμα και πληρώνονταν σε πολύ σοβαρές αξίες και τιμές ως οικοδομήσιμα, από εδώ και πέρα δεν θα μπορούν να οικοδομήσουν. Σήμερα οικοδομούσαν ακόμα και μικρά ακίνητα εμβαδού 750 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από εδώ και πέρα θα οικοδομούν μόνο πάνω από 4 στρέμματα και με 45 μέτρα πρόσωπο σε αναγνωρισμένο οδικό δίκτυο. Κατανοούμε ότι είναι πολύ λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Δηλαδή θα μείνουν πολύ λίγα οικοδομήσιμα ακίνητα στις εκτός σχεδίου περιοχές, άρα ουσιαστικά υπάρχει ένα σοβαρό κούρεμα αξιών. Το νέο νομοσχέδιο και τη χωροταξία και η πολυοδομία στοχεύει στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, γεγονός που σημαίνει ότι οι οικόπεδα θα χάσουν την αξία τους, όπως περιγράφει ο δικηγόρος και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, Κώστας Αράπογλου. Πράγματι, το νομοσχέδιο αυτό θα είναι καταστροφικό για αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν αγοράσει ακίνητα την περίοδο του 2007 μέχρι 2009, δηλαδή πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση, με σκοπό να τα κτίσουν και στη συνέχεια λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπόρεσαν να τα κτίσουν. Οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν πληρώσει με αξία οικοπαίδου. Αυτή τη στιγμή με το καινούργιο, με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, από οικόπεδο το ακίνητο το οποίο το πλήρωσαν σαν οικόπεδο γίνεται ουσιαστικά αγροτεμάχιο. Οπότε καταλαβαίνετε, η οικονομική καταστροφή για αυτούς τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ολοκληρωτική. Πολύ σύντομα θα υπάρξει παρέμβαση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς το αρμόδιο Υπουργείο, στο οποίο θα κατατεθούν προτάσεις ώστε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο να γίνει πιο ομαλά αυτή η μετάβαση. Έχει δοθεί μια διετία κατά την οποία πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων θα διατηρήσουν αυτό το προνόμιο να μπορούν να οικοδομούν, αλλά μετά χάνεται η οικοδομησιμότητα. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι 3 ή 4 χρόνια και να συνδυαστεί με πολεοδομήσεις, δηλαδή με επέκταση σχεδίων πόλεων και οικισμών, ώστε να δοθεί στον κόσμο φτηνή πολεοδομημένη γη για οικοδόμηση.